Από τον Δήμο της Πάφου? Όχι. Αλλά? Δεν, από την εταιρεία. Από η οποία εταιρεία. Είχε φέρει τον Σάκη Ρουβά. Ωραία. Η εταιρεία με τον Δήμαρχο τι σχέση έχει? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς ο Αντιδήμαρχος ήσασταν ενημερωμένοι για το... Σίγουρα, μετά από επιστολή της εταιρείας ότι θα είχε να δώσει χορηγία στο κοινοτικό παντοβολείο και ότι γινόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ο Δήμος Πάφου είχε αποφασίσει ότι θα έπρεπε να δώσει 1.000 ευρώ η εταιρεία για το κοινοτικό παντοβολείο. Και ότι ο Δήμαρχος θα ήταν υπό την αιγίδα του Δημάρχου. Μέχρι εδώ ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 1.000 ευρώ μόνο θα πήγαινα στο κοινωνικό παντοβολείο? Ναι, αυτή ήταν η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όλα τα έσοδα που θα πήγαιναν ή δεν ζητήσατε ενημέρωση? Εμείς δεν ζητήσαμε, ούτε ήταν θέμα δικό μας για να ζητήσουμε που θα πάνε τα κέρδη ή αν είχαν κέρδη. Ωραία. Εκεί στην Πάφο υπάρχει τεράστια ανησυχία, κύριε Ρουσί. Και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά και Δημοτική Σύμβουλη και αναφέρομαι στον κύριο Κόνικο, ο οποίος μίλησε σήμερα για παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Πώς το σχολιάζετε? Αυτή είναι μια προσωπική άποψη του συναδέλφου. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο θέλει συζήτηση και σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Διότι αν παραιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος δεν παραιτήσει, σημαίνει θα γίνουν εκλογές. Όχι μόνο υπάρχουν και οι επιλαχόντες. Υπάρχει νομικό θέμα, υπάρχει θέμα το οποίο θα πρέπει να παραιτήσουν και όλοι οι υποψήφοι ότι ήταν τότε στις δημοτικές εκλογές. Αλλά και αν δεν παραιτήσει ο Δήμαρχος, θα μείνει ο Δήμαρχος και θα γίνουν εκλογές μόνο για τους δημοτικούς συμβούλους. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκινά από το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο κύριος Βέργας. Σίγουρα ναι. Έχει τη σημασία του, αλλά αυτό θα πρέπει μέσα από τις διεργασίες και τις συζητήσεις. Από αυτή την τελική απόφαση από όλες τις δημοτικές ομάδες να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω να υπάρχει στο τραπέζι για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τέτοιο θέμα. Ωραία, μείνετε μαζί μας, κύριε Ρουσί, γιατί είναι ο κύριος Κόνικος στην άλλη γραμμή. Κύριε Κόνικε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και στο φίλο το Ρουσί. Ωραία, εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία και θεωρείτε ότι πρέπει να παρατηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κόνικε? Κοιτάξτε, μετά και τα τελευταία γεγονότα και τις εξελίξεις στον Δήμο Πάφου, έχω αποφασίσει να εισηγηθώ σήμερα στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής που θα γίνει η ώρα 4 το απόγευμα, την παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, την οποία και θα εισηγηθώ στην Επαρχιακή Επιτροπή. Όταν λέτε Δημοτικό Συμβούλιο, εννοείται και τον Δήμαρχο. Δήμαρχος και Δημοτική Σύμβουλη. Μάλιστα. Εννοείται. Και έχετε μιλήσει και με τον κύριο Αντωνίου, τον βουλευτή του Δίκο στην Πάφο? Ναι, έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Αντωνίου πριν 2-3 μέρες. Ο κύριος Αντωνίου μου είπε ότι από ό,τι γνωρίζει υπάρχουν νομικά θέματα τα οποία δεν μπορεί να γίνει καταστωτό. Εκτός εάν τα κόμματα συμφωνήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση και υπάρχει μια ομοφωνή απόφαση. Άρα δηλαδή το Δίκο ουσιαστικά παίρνει πρώτο την πρωτοβουλία να κάνει μια τέτοια πρόταση για παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί θεωρείτε ότι πλέον δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να λειτουργήσουν πράγματα και καταστάσεις εκεί στην Πάφο? Κοίταξε, καταρχήν να το ξεκαθαρίσω, αυτή είναι η πρωτοβουλία δική μου και ακόμα δεν ξέρουμε η Επαρχιακή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει, και γιατί ήταν το χώρο στη δημοσιότητα σήμερα ότι συμφώνησε και ο κύριος Αντωνίου με την άποψη. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πανεί σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Τώρα ότι υπό τις περιστάσεις κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος δεν δέχεται να υπάρχει αυτή η απαξίωση που υπάρχει εδώ στην Πάφο. Μάλιστα. Ο πολίτης της Βαστιάς μας. Ευχαριστούμε κύριε Κόνικε. Θεωρούμε ότι ας πούμε να πάρει μια απαντήση σύμφωνη εμπιστοσύνη, μπορεί να ξαναδιεκδικήσουν οι συνάδελφοι και οι διοικητές. Σίγουρα όσοι θέλουν μπορούν να ξαναδιεκδικήσουν, ναι. Τουλάχιστον να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ακριβώς όπως τα είπατε, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Κύριε Ρουσί, ακούσατε ότι σιγά σιγά υπάρχει και αυτό το σενάριο και έρχεται μέσω κομμάτων κοντά σας.
Η ΕΔΕΚ, από την οποία προέρχεστε, πώς βλέπει αυτή την πρωτοβουλία? Δεν μπορώ να γνωρίζω τα συλλογικά όργανα ή τα επαρχιακή, τι απόφαση θα πάρει. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω να διαδραματίσω ένα θεσμικό ρόλο του Δημαρχεύοντος. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή σωστό εκ μέρους μου να τοποθετούμε δημόσια για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε τα θέματα τα οποία άπτονται πολιτικής και ηθικής, έχουν πολιτική και ηθική ψυχή. Νομίζω για μένα θα είναι πιο σοβαρό και υπεύθυνο να περιμένω τις εξελίξεις και στα κόμματα μας, αλλά και ευρύτερα, για να μπορέσουμε να τοποθετηθώ, για να μπορέσω εγώ προσωπικά να τοποθετηθώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω υποχρέωση είναι μέσα από τις διαδικασίες που μου δίνει ο νόμος και σαν δημαρχεύοντας να λειτουργήσει ο Δήμος Πάφου, και σας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος Πάφου λειτουργεί κανονικά. Σε λίγο έχω και μια σύσκεψη που αφορά τον προϋπολογισμό του 2015 και για τα έργα τα οποία θα διεκδικήσουμε από τα διαθεωτικά ταμεία, και όλα λειτουργούν ομαλά. Αυτή είναι η ευθύνη που έχω αυτή τη στιγμή. Και όσα αφορά τα πολιτικές πτυχές, νομίζω δεν είναι η στιγμή να τοποθετηθώ για αυτά τα θέματα. Μάλιστα, άρα κανονικά θεωρείτε ότι δουλεύει. Πότε συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο? Έχω ορίσει αύριο συνεδρία στις 18:30 στο Δημοτικό Συμβούλιο για συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το κύριο θέμα είναι για το θέμα της κυρίας Σολομονίδου, για τη διαθεσιμότητα της. Άρα θα τεθεί και αυτό το ζήτημα αύριο? Ναι, ναι, ναι. Με ή χωρίς τον κύριο Βέργα θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα μείνει ελεύθερος σήμερα, σωστά? Ναι, σίγουρα θα εξαρτηθεί από το αν θα μείνει ελεύθερος ή όχι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρουσί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επίσης, επιστρέφουμε στο Λουκά τον Σπαθάρη. Λουκά. Ναι, ξέρω να μ' ακούτε τώρα. Λοιπόν, μια χαρά τώρα, ναι. Λοιπόν. Χωρίς να γνωρίζω που ακριβώς κόμπηκε η επικοινωνία μας, να πω ότι η αστυνομία διερευνά και την συναυλία του Σάκη Ρουβά και τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και για τις οποίες αναφέρθηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, και δεν αποκλείεται από αυτή την υπόθεση. Οι εξελίξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις θα είναι δραματικές στις αμέσως επόμενες ώρες. Διερευνούν το ενδεχόμενο ποια εμπλοκή είχε ο Δήμαρχος σε αυτή τη συναυλία και κατά πόσον ενεπλάκη με τις χορηγίες και σε ποιο βαθμό. Νομίζω ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, ημέρες, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες τόσο για αυτή την υπόθεση όσο και για άλλες, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι από το μικροσκόπιο των ανακριτών θα περάσουν τρεις ακόμη τουλάχιστον συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό στην Πάφο και πάλι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Λοιπόν, Λουκά Σπαθάρη, αν αλλάξει κάτι από την νομική υπηρεσία, φαντάζομαι αυτή η καθυστέρηση, Λουκά, είναι ότι Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός είναι στο ανώτατο για το θέμα των εκποιήσεων.